Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα αναμέτρηση από τη Sonic Arena. Ελπίζουμε η ζωή σας να είναι ήδη καλή και να γίνει έστω και λίγο καλύτερη με την αναμέτρηση που πρόκειται να παρακολουθήσουμε, για να είμαστε πιο σαφείς την αναμέτρηση που παρακολουθούμε ήδη για την 15η αγωνιστική στην Elite by Betson. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Σικάριος και Φαβορίτες. Οι βρίσκονται στο 13-10 και έχουν μία από τις πρώτες τους κατοχές. Είναι άστοχο το τρίποντο από τη γωνία όμως. Οι βρίσκονται οι οποίες βρίσκονται στο 1-9. Έχουν μόλις μία νίκη στη φετινή Elite by Betson. Αυτή που είχαν κάνει στις 28-9 του εναντίον στους Lethal Pistols με 61-60. Έχουν οι πρώτοι πόντες στο παιχνίδι. Μέσα θα στοχίσει για παιδί στον Φανταζή όμως. Φαντές. Φανταζής. Στη γωνία ο Γκαβέλιος για τρεις. Μπαλά μπήκε και βγήκε. Υπάρχει rebound. Από τον Ιδιάτη. Άρης Γκαβέζος ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις πριν από το παιχνίδι, για το παιχνίδι. Δηλώσεις παικτών πριν τους αγώνες, καθώς και συνεντεύξεις στον MVP. Μπορείτε να βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook, Μπασκετάκι Salonica League. Καθώς και πλούσιο φωτογραφικό και όχι μόνο backstage υλικό από τους αγώνες. Μιλάμε γενικώς για πολύ backstage υλικό στη σελίδα. Μουμόγλου. Γαβέζος θα συγκρατήσει την μπάλα στη γωνία. Νόλου πάσα, καλό passing game. Πάει ξανά στο Μουμόγλου, έχει τριπλό στη άμυνα πάνω του, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερο τρίποντο από τη γωνία. Υπάρχει και. Στο σκανδάλι ήταν άστοχο, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι από τον Πανταζή. 2-4. Χρυσίσογλου, και αυτός για την ομάδα του μας έκανε κάποιες δηλώσεις. Είναι από τον Πούλη, jump shoot, άστοχο από τον Μιγιάτη. Αλλά θα βγει εκτός, είχε το κουμπί στο Ζανδέ. Μουμόγλου, ωραία πάσα στην κίνηση του Γκαβέζο, ο οποίος συγκρατεί. Καλό πάσα game για να βγάλει μια πάσα του Μητσάκης μέσα στη ρακέτα. Δεν τα κατάφερε. Μπάλα είναι εκτός και εκ νέου για τον Σικάριος. Με 9 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά. Μουμόγλου, νόλου πάσα στη γωνία. Υπάρχει ένα ακόμα deflection. Από την πάσα που πήγε να βγάλει ο Σκανδάλης, ο οποίος είχε βρεθεί ελεύθερο στην γωνία, δεν πήρε το τρίποντο. 7 δευτερόλεπτα. Μέχρι μέσα ο Πανταζής θα κερδίσει τελικά τον προσωπικό του αντίπαλο. Κέρδισε τον Πολυνόπουλο. 2-6, τρίπλο σκορ στο Sonic Arena. Για 3 είναι εύστοχος. Ο Σίσογλου, 5-6. Το παιχνίδι race από τα πρώτα 3 λεπτά, δεν έχουμε κανένα φάουλ. Ωραία πάσα στο Μουμόγλου, ο οποίος βρέθηκε με τον προσωπικό του αντίπαλο τον Μηδιάτη στην πλάτη και κατάφερε να τον κερδίσει συνεπώς για 2 ακόμα πόντους για τον Σικάριος. 5-8. Στην κίνηση πάει πολύ αποφασιστικά μέχρι μέσα και κερδίζει τον Πανταζή ο Μηδιάτης. 7-8. Ψηλό σκορ μέχρι στιγμής. Τσάκης. Σταματάει την τρίπλα. Σκανδάλης. Δώσε ένα σκρίνο ο Πανταζής. Θα το πάει στο Μουμόγλου ξανά. Νόλουκ πάσα στον Γκαβέζο στην Κιατρίς, από εκεί που αστόχησε προηγουμένως, είναι εύστοχος τώρα. Ο Άρης Γκαβέζος. 7-11. Ζανδές θα κατεβάσει. Αμέσως στην Κιατρίς με το screen του έδωσε... Ψηλός. Μητσάκης. Σκέφτηκε για τρεις, είχε πάει πάνω του ο Τικτόπουλος. Πάει παίκτης πάνω στο σκανδάλι και σκανδάλις το τιμώρησε. Πάτησε την σκανδάλι, οκ, okay, κακό αστείο. 7-14, double score στη Sonic Arena. Σκανδές. Μάλλον θα πάει χαμηλά στα 11 δευτερόλεπτα. Πολυνόπουλος θα γυρίσει, κάτι πάρα πολύ δύσκολο πήγε να κάνει, έχοντας το Μητσάκη απέναντί του, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα και θα δώσει το Μουμόγλου πρώτη πάση στα 20 δευτερόλεπτα.
θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Μούμογλου δεν ολοκλήρωσε την reverse κίνηση. Έχει ξεφορτωθεί τον αντίπαλό του πριν χρειαστεί να το κάνει. Και άφησε την μπάλα στο καλάθι για 2 ακόμα πόντους. 7-16. Ωραία στα πρωτήκια, εσύ ο Μούμογλου πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δεν θα κερδίσει τη ρακέτα. Υπάρχει επιθετικό rebound. Η μπάλα αργά και βασανιστικά περπάτησε πάνω στο καλάθι. Είχαν δύο επιθετικά rebound από τον Μιδιάτη. Άστοχος και αυτός και στις δύο προσπάθειες που πήρε. Γκαβέζος, σούπια 3. Ναι, εύστοχος βρήκε στο σημείο του απόψε στη Sonic Arena, μου φαίνεται. Χαμόγελα από αυτόν και τον πάγκο. 7-19. Τόπουλος, Ζαντές. Μιδιάτης θα γυρίσει, θα κερδίσει αυτή τη φορά τον Πανταζή. 9-19, Μούμογλου μια πάρα πολύ μακρινή πάσα, θα βρει τον Γκαβέζο, ο οποίος έβαλε τη σχετική γραμμή, αστόχησε. Σε μια φάση στην οποία άμα ευστοχούσε θα έμπαινε στο highlights. Θα γυρίσει με αριστερό, θα αστοχίσει ο Τιτόπουλος. Θα ξεπιστεί κόρη πάνω από τον Ζανδέ, ο οποίος... Θα κερδίσει και το πρώτο φάουλ από το Μιτσάκι, ο οποίος Μιτσάκης μαζί με το σκανδάλι θα περάσει εκτός. Ο Σταθόπουλος και Φόρογλου θα περάσουν στις θέσεις τους. Να μην σε επαναφέρει. Ξαναβάλλει την μπάλα, ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα. Πολύ ωραία συνεργάστηκαν Ζαντέστη και Σίσογλου. 11-19. Αλλάζουν την μπάλα στους 3 από τον Φόρογλου. Είναι έστοχος και αυτός. Πολύ ευνοϊκό σημείο αυτό της δεξιάς πτέρυγας, της δεξιάς γωνίας. Με τους Σικάριους, οι οποίοι έχουν ευθυντήσει σε αρκετά τρίποντα, κυρίως με τον Καβέζο και τώρα όχι μόνο. Μούμογλου θα πάρει μία ακόμα μακρινή πάσα από τον Φόρογλου και θα την αφήσει στο καλάθι. Πολύ ανοιχτό παιχνίδι μέχρι στη μέση. Μέσο και Σίσογλου, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι σε όλη τη ρακέτα του Σικάριος. Δεν θα τα καταφέρει. Τεχνική ποινή. Άστοχος στην βολή αυτή ο Άρης Γκαβέζος. Ο Άντωνης Γκαβέζος, ο αδελφός του, δεν είναι απόψε στη σύνθεση του Σικάριος. Ο Μόγλου ζήτησε ακροβολισμένος την μπάλα ο Γκαβέζος στην αριστερή γωνία αυτή τη φορά, δεν την πήρε. Για 3 από εκεί που ευστόχησε προηγουμένως. Από εκεί, όχι από εκεί που ευστόχησε τοπικά. Από εκεί που ευστόχησε με μια πιο γενική έννοια, στο state of mind ας πούμε. Είχε την ψυχολογία να πάρει το shoot. Μια πιο ευρία έννοια της φράσης. Νοητικά λοιπόν από εκεί που ήταν προηγουμένως. Ο Νόπουλος, jump shoot, είναι άστοχος από την αρχή της Ισογλου. Ο Γκαβέζος θα συγκρατήσει την μπάλα. Θα πάει στο Μούμογλου, είναι άστοχος από την φορά κάτω από την ρακέτα. Ωραίο passing game. Βρέθηκε ελεύθερος και ευστόχησε ο Ζαμπές. Ο Σταθόπουλος έχει 2 τρίποντα από εκεί που ευστόχησε προηγουμένως ο Βασταθόπουλος, σας ευχή και ο Μπομπογλού αυτή τη φορά. Ο Ρόγλος για 3, άστοχος. Μάχη για το επιθετικό rebound από τον Μπομπογλού, δεν θα καταφέρει. Ποιος αστόχησε από εκεί που ευστόχησε προηγουμένως ο Βασταθόπουλος. Για τις jump shoot δεν θα τον δικαιώσει. Ο Ρόγλου. Ο Βασταθόπουλος κοίταξε το καλάθι.
για να βγάλει την πάση στον Μούμογλου, δεν θα τα καταφέρει. Ο ίδιος θα συγκρατήσει την κατοχή. Φανταζής. Έπιασε την μπάλα, λέει, ήταν πίσω από το κέντρο του γηπέδου. Προς πίσω. Αυτό δεν είναι ο λάθος του Σικάριος. Δηλαδή βρίσκονται μπροστά με 14 πόντους, 13-27. Φανταζές. Χάσει την μπάλα, σκαστή πάσα στον Καβέζο, ο οποίος θα συγκρατήσει και θα πάει μέχρι μέσα ταχύτατα για να την αφήσει στο καλάθι. Χάρμα, ιδέστε το παιχνίδι μέχρι στιγμής. 13-29. Δες. Ωραία πάσα, θα καταφέρει το καλάθι τελικά Μιχαηλίδης. 15-29. Πολύ δύσκολο καλάθι. Μογλού θα βγάλει την πάσα. Στον Πασχαλίδη, αλλά στόχης αυτός. Στο να συγκρατήσει την μπάλα. Για τρεις, λαμπές, το τρίπλα. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι του Μητιάτη. 17-29. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Μουμογλου έχει τριπλώσει η άμυνα πάνω του. Θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη. Καλάθι και φάουλ. Ψηλό μπασκετικό σοου από τους Σικάριους στο πρώτο δεκάλεπτο. Ευσοχή και στη βολή ο Μουμογλου. 17-32 η διαφορά στους 15. Σίσογλου. Πάρει το σύνδεμα το Μητιάτη. Δεύτερο το 13. Φάουλ που έχει δοθεί στον Μουμογλου και είναι το δεύτερο προσωπικό του. Για τρεις πίσω από το screen βρέθηκε επιδεικτικά ελεύθερος και τιμώρησε την κάμερα του Σικάριος. 20-32. Βρέθηκε ελεύθερος. Ο Ρόγλου θέλει να απαντήσει και να καταφέρνει. 4 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω αν είναι ενήμεροι οι παίκτες των βοηθών. Για τρεις με τρούστε αν έμπαινε, αλλά στόχισε ο Ζανδές. Τελικό σκορ πρώτης δεκαλέπτου. Πρώτης δεκαλέπτου, είπα. Ωραίος. Σπίκερ να σου πετύχει. Όπως και να έχει, τελικό σκορ πρώτου δεκαλέπτου. 20-35, σκορ που θα μπορούσε να είναι τελικό σκορ ημιχρόνου. Είναι σκορ πρώτης περίοδου. Βρίσκεται στο σύν 15 Σικάριος, παίζοντας το παιχνίδι που παίζουμε. Και στα υπόλοιπα 13 παιχνίδια που έχουμε παίξει. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια ενός ενδιαφέροντος παιχνιδιού από πλευράς θεάματος και όχι μόνο, και από βαθμολογική πλευρά. Είμαστε lead by Betson, κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Έχουμε μπει και στο Φλεβάρι συνδυσάλης, οπότε θυσιάζουμε σιγά σιγά στα playoffs και στην lead by Betson. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη ζώνη Καρίνα για την έναρξη του του δεύτερου δεκαλέπτου. Οι Σικάριος είναι αυτοί που έχουν την πρώτη επίθεση και την διαφορά στο συν 15 υπέρ τους. Πρόβλου. Πασαθόπουλος. Μητσάκης έχει περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο, θα πάρει την μπάλα. Μπαζής. Πολύ καλό passing game, βρέθηκε ελεύθερος και μετά από μία προσπίση ελευθερώθηκε ακόμα παραπάνω Πρόβλου. Υπάρχει επιθετικό rebound, το επιμένον σε αυτή τη φάση δεν νίκησε. Ο Πασαθόπουλος πήρε πολλαπλά επιθετικά rebound, αλλά δεν άφησε την μπάλα στο καλάθι. Ζανδές θα κατεβάσει μια ακόμα επίθεση για την ομάδα του. Κοίταξε το ταμπλό. Ξητόπουλος και Σίσογλου. Υπάρχει αλλαγή στον παίκτη του Μαρκάρη. Πάει μέχρι μέσα, είναι άνθρωπος με airball. Κατατάχτως θα κρατήσει την μπάλα, αλλά όχι και την κατοχή. Μιχαηλίδης. Ζανδής. Τσάκης. Παίκτης φωνάζουν από τον πάντα των πολιτών. Θα πάει
εκεί μέσα και υπάρχει σφύριγμα. Φάουλ που έγινε πάνω στο Μανταζή. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Ζανδέ. Τσάκης, μπάλα θα χρωθεί μέσα από την ρακέτα. Σουκάριος, ακόμα λάθος. Ζανδές. Σύσοβλου πάει αποφασιστικότατα μέχρι μέσα, δεν κατάφερνε την πίση. Κωνσταντόπουλο, ο οποίος τον επιτηρούσε. Μέχρι μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, θα τα καταφέρει αυτή τη φορά ο Ασχαλίδης. Δύο ακόμα πόντι για τους Σικάριους και πρώτη πόντι για το δεύτερο δεκάλεπτο. Σύσοβλου, μπάρτε πάει χαμηλά, Ζαντές θέλει να αποστάρει αυτή τη φορά, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, αυτή πήγε στην βάση της Στεφάνης, στα 8 δευτερόλεπτα. Ασχαλίδης. Ο Βασταθόπουλος έχει το Ζανδέ να τον διδυρεί. Στα 13 δευτερόλεπτα τους βρέθηκε ελεύθερος. Κοίταξε το καλάθι, έδωσε ωραία πάσα στο Μανταζή, ο οποίος την πεδέτα έτρεψε σε ασίστ. Ζανδές. Αλλά πάει χαμηλά, αλλά θα χαθεί. Ο Μιτιάτης δεν καταφέρει να τη συγκρατήσει και θα καταφέρει να συγκρατήσει μπάλα. Ο Ασχαλίδης θα αφήσει αυτήν στο καλάθι για δύο ακόμα πόντους στο ανοιχτό γήπεδο για τους Σικάριους, οι οποίοι τρέχουν ένα 6-0 σερί με την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα από μια πάσα η οποία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, ήταν αρκετά δυνατή. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, ήταν δυνατή η ίδια η πάσα. Για να παίξουμε λίγο με τις λέξεις. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, υπάρχει time out που έχουν καλέσει οι φαβορίτες. Έχουμε 7 και 40 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή. Μια λέξη, μεγάλη σημασία. Για τη ζωή και για πιο πέζα πράγματα όπως ένα παιχνίδι μπάσκετ. Λακωνίζει στη φιλοσοφή μου. Ένα μακρινό δίποντο δεν θα δικαιώσει τον Μικρόπουλο. Την μπάλα είναι ξανά για τους Σικάριους. Μητσάκης. Ζητάει το σκρίνι από τον Μανταζή, θα το πάρει, αλλά πρωτίστως είχε δώσει την μπάλα. Στο Πασχαλίδη. 5 δευτερόλεπτα. Μητσάκης. Σου 3 από τη γωνία. Ένα σημείο στο οποίο... από το οποίο σουτάρουν πάρα πολύ εύστοχα. Παίκτη του Σικάριος. Έσκαψε τον δρόμο εντός εισαγωγικών ο Ναβέζος. Τώρα ο Παπασταθόπουλος ευστόχησε. Κάνουν πάρτι από τη δεξιά γωνία ο Σικάριος. Υπάρχει φάουλ για δύο βολές. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Μιγιάτης. Πάλι που έχει χρεωθεί στον Πασχαλίδη. Την βολή που εστόχισε ο Μιγιάτης σταμάτησε το 9-0 σερί που έτρεχαν οι Σικάριος. Στην δεύτερη περίοδο, ο άστοχος στη δεύτερη 21-44 παραμένει. Μητσάκης θα κατεβάσει την μπάλα. Πολύ εύπλαστο το σχήμα των Σικάριος. Πασχαλίδης. Μητσάκης. Ζητάει την μπάλα και θα πάρει ο Πασχαλίδης για 3, είναι άστοχος αυτή τη φορά. Μάχη για το rebound, δεν θα βγάλει πρωτίστως τελικό νικητή τον Μανταζή. Ήταν αρχικό, αλλά η μπάλα βγήκε εκτός από φαβορίτες. Είναι ξανά για τους Σικάριους. Μετά από μια τρίπλα είχε βρεθεί ελεύθερος ο Πασχαλίδης. Δίστασε, δεν πήρε το τρίποντο. Μανταζής. Να προσπίσει ότι θα πασάρει. 4 δευτερόλεπτα θα γυρίσει. Είχε πάει και βοήθεια πάνω και δεν κατάφερε να κερδίσει και τους δύο. Ο Σωτηριώδης σέντερ των Σικάριος. Σιζόπουλος. Σιζόγλου. Πάρει ένα σκρίνι στα 13 δευτερόλεπτα. Δεν θα βγει το πικερόλ. Ζήτησε την μπάλα, δεν την πήρε ο Καρακάνας. Τώρα θα χαρτί. Μανταζής θα καθαρίσει το κλέψιμο. Μητσάκης. Μανταζής, ενώ Μητσάκης. Χέρι με χέρι αυτή η πάσα. Jump shoot. Άστοχο, τον επιτηρούσε ο Τικτόπουλος. Σαϊλίδης. Εσύ στο κλου τώρα. Ωραία σταυρωτή, πέρασε τον προσωπικό του δίπλα, αλλά κόπηκε για να μην συμπληγάδες, κόπηκε από τον Μανταζή. Και τώρα μία ακόμα μακρινή πάσα, ωραία πάσα. Μία ακόμα, αλλά στόχισε ο Ασχαλίδης.
για να βγάλω ένα πάρα πολύ ωραίο play Σικάριος. Και θα πραγματοποιηθούν αλλαγές. Παντατζής και Παπαστεθόπουλος περνάνε εκτός. Σκανδάλης του Μούμογλου περνάνε στις θέσεις τους. 14 δευτερόλεπτα τώρα για φαβορίτες. Δεν υπάρχει πέντε χαρτιά δουλειά της. Υπάρχει φάουλ από τον νεοφερθέντα στο γήπεδο Σκανδάλη. Δεύτερο δικό του, με δύο έχει φορτωθεί και ο Μουμόγλου από αρχικά νωρίς. Μητόπουλος μέσα θα στοχίσει κάτω από το καλάθι ο Μιχαηλίδης. Αλλά οι δύο πόντοι ήρθανε. Πριστέλη Καρακάνα. Μπράβο, φόραξε βγάζοντας το άκρη του ο Μιχαηλίδης. Τον έφαγε το δίκιο που δεν έβαλε το καλάθι. Για 3 από τη γωνία είναι και πάλι εύστοχο από τον Πασχαλίδη. 23-47. 47 πόντι σε ούτε 15,5 λεπτά για τους Σικάριους. Στο ενεργητικό τους. Και Σίσολου βάλει που πάει χαμηλά. Μετά από μια προσπίση κατάφερε να κερδίσει τον Σκανδάλη. Ο Μιγιάτης. Μούμογλου θα σκηνοτήσει την μπάλα. Ωραία πάσα αυτή. Η πάσα θα βγει το play. Ο Σχαλίδης θα την αφήσει στο καλάθι. Ασίστ! Έχει βάλει σε λέω να ξέρεις. Τόπλος. Μέχρι μέσα η μπάλα θα στοχίσει τελικά όμως ο Καρακάνας. Η μπάλα πήγε στη βάση της Στεφάνης. Δεν υπάρχει rebound. Αλλά και εκτός και είναι για τους Σικάριους, εκ νέου. Σταυρωτές βρέθηκε ελεύθερος, δεν το πήρε το τρίποντο Μητσάκης. Υπάρχει φάουλ. Για να δούμε αν τράει ή όχι. Υπάρχει μια μικρή σύσκεψη μεταξύ των ρεφς. Για να αποφασίσουν τι θα δώσουν στη φάση, έχει στηριχτεί φάουλ. Υπάρχουν δύο βολές στο καλάθι, δεν μέτρησε. Αν έχω καταλάβει καλά. Στη γραμμή των ελευθέρων βολών τον Φορόγλου. Εύστοχο στην πρώτη, double score για μία ακόμα φορά. Στη Σόνη Καρίνα, 25-50. Στη δεύτερη υπάρχει επιθετικό rebound από τον Μούμογλου, ο οποίος με ένα υπόγειο αριστερό lay-up πολύ έξυπνα πήγε να κερδίσει τον προσωπικό αντίπολο, που στη φάση ήταν ο Καρακάνας, τον είχε κλείσει από την δεξιά πτέρυγα, δεν τα κατάφερε όμως, airball. Μέχρι μέσα βρήκε ανοιχτό διάδρομο και το εκμεταλλεύτηκε ο Γιασίσογλου. 27-50, μια μακρινή πάσα θα βγει, πήγε να βγάλει κάτι απίστευτο ο Φορόγλου. Όντως ο τελικός αποδέκτης, δεν τα κατάφερε όμως. Αυτή η φάση μπορεί να ήταν, όχι η φάση του αγώνα, μπορεί και η φάση της αγωνιστικής. Βάλλον πάει χαμηλά, έχει τριπλώσει άμυνα πάνω στον Πολυνόπουλο και θα χαθεί τελικά. Πάρα πολύ ωραία πάσα πίσω από, πίσω από την πλάτη από τον Μουμογλου, μία ακόμα. Υπάρχει φάουλ τελικά. Φόρογλου στη γραμμή των ελευθέρων βολών, μέρος δεύτερο. Μουμογλου έβγαλε μία πάρα πολύ ωραία πάσα, η οποία μετά από συγκυρία πήγε χέρι συμπαίκτη του.
Τραβέζος, μετά από αρκετή ώρα θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του Πασχαλίδη. Έχθρος στην πρώτη βολή του δεύτερου πάρτ, αν θέλετε, Φορολού. Χριστούκος και στη δεύτερη, ένα ακόμα double score μετά το 25-50, 27-54. Φορόγλου. Δώσει άμυνα πάνω του. Jump shoot θα αυτοσύσει όμως τη φορομιγιά της. Υπάρχει επιθετικό rebound και κόβει φυσικά όμως από τον Μούμογλου. Καραγκάνας πρώτος θα τρέξει. Στην δώσει άμυνα πάνω για μία ακόμα φορά, πάει να βγάλει την μπάλα. Μια πολύ ρυψη κίνδυνη πάσα στον Γκαβέζο. Αυτό θα βγει εκτός. Είναι εκ νέου για τους Σικάριους με 15 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. Φόρουλου θα επαναφέρει. Γκαβέζος κάνει δουλειά με το που μπήκε στο γήπεδο. Θα βγάλει ρυψη κίνδυνη πάσα ξανά στον Φόρουλου. Συγκρατεί αυτός. 28 δευτερόλεπτα. Μετά από προσποιήσεις και πολλές τρίπλες ο Σκανδάλης θα πάει να βγάλει μια πάσα. Εκεί που είχαν ο Φορόγλου, αλλά δεν ήταν καλή πάσα. Ένα ακόμα λάθος για τους Σικάριους. 2-21 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Μιχαηλίδης. Πολυνόπουλος. Ο Σίσογλου θα πάρει το σκρίνι στα 13 δευτερόλεπτα από τον Πολυνόπουλο. Βρίσκεται αρκετά ελεύθερο για να σουτάρει, αλλά στόχισε. Ήταν μακριά από αυτόν ο Σκανδάλης, όπως ο αντίπαλος. Ωραία πάσα, βρέθηκε ελεύθερος, έκανε μια προσπίση, δεν είχε αντιληφθεί το πόσο ελεύθερος ήταν, έχω την εντύπωση. Μεριά της, ήταν την πάσα που πήρε από την επαναφορά. Μητσάκης. Για τρεις είναι άστοχο αυτή τη φορά, θα το σκανδάλι. Άλλο θα βγει εκτός από λάθος του Κισίσογλου. Λάθος πάσα. Υπάρχει αλλαγή. Κισίσογλου την προανήγγειλε. Ζαμπές θα περάσει στη θέση του. Μητσάκης. Ένα και 17 για το τέλος. Άλλαξε με τον Καβέζο, θέλει με χέρι. Μούμογλου ζήτησε στην κίνηση, θα πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. Κέρδισε πάλι δύο παίκτες που πήγαν πάνω τους. Τον προσωπικό του αντίπαλο συν βοήθεια. Έστοχος και στην βολή, έμεσο τρίποντο για τον ίδιο και συνεπώς για τους Σικάριους. Ομαδικό είναι το άθλημα του μπάσκετ, στην περίπτωση δεν το ξέρετε. Ζαμπές. Δώσει άμυνα πάνω του, overplay πήγε και ο Γκαβέζος. Θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Ζαμπές. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους. Πολύ ωραία πάσα και πολύ ωραίο τελείωμα. Στάθηκε στον αέρα. Φορόγλου. Ζαμπές. Έχει κλειστεί, θα κάνει reverse. Το jump shoot είναι άστοχος αυτή τη φορά. Μιχαηλίδης υπάρχει. Θετικό rebound και καλάθι όμως. 33-59. 10 δευτερόλεπτα όλα για τους Σικάριους. Τζάκης. Φτάει στη weak side και παίρνει ο Σκανδάλης. Για 3 είναι άσχος αυτή τη φορά. Υπάρχει rebound. 1 δευτερόλεπτο. Όλοι οι παίκτες των φαβοριτών ότι τελείωνε ο χρόνος. Μιχαηλίδης πήγε να βγάλει μια πάσα.
μπορούσε να πάρει ένα μακρινό σουτ από το κέντρο, δεν είχε αντίπαλο μπροστά του, όπως και να έχει τελικό σκορ πρώτη μισού. Ωραία μπάλα που πέρασε από μπροστά. Αφήστε με να κάνω το δραματικό zoom σας παρακαλώ. Όπως και να έχει 33-59. Σκαρίους παίζουν πολύ όμορφο μπάσκετ, το μπάσκετ που παίζουν και στα υπόλοιπα 13 παιχνίδια φέτος. Μια πολύ δεμένη ομάδα, ίδιο και χρόνια. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια και κατεβαίνουν στη φάση την έναρξη του δεύτερου μισού. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για το τρίτο δεκάλεπτο, κατ' επέκταση για την έναρξη του δεύτερου μισού. Πρώτη κατοχή είναι για τις φαβορίτες. Τώρα ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο, είχε μία μικρή άβολη ισοσία μέρους μου. Θα προσπαθήσουμε να ζήσουμε με αυτό. Συγκρατήσει τελικά την κατοχή ομιδιά της, σου διαθέτεις από τη γωνία, είναι άστοχο από τον Τιτσόπουλο. Υπάρχει ξανά κατοχή για τις φαβορίτες, σου διαθέτεις από τον Τιτσόπουλο και πάλι άστοχος, λίγο πιο πίσω από εκεί που έστωχε προηγουμένως. Ο Αμπέζος, όντας ο τελικός αποδέκτης μίας ακόμα πάσας, δεν θα καταφέρει να χτίσει την μπάλα στο καλάθι. Μετά την ωραία πάσα που έβγαλε από τον Μούμογλου, πολλές φορές έχουμε δει αυτό το play και απόψε. Μέχρι μέσα θα ευστοχίσει ο Ζανδές. Ένα ωραίο running floater, 35-39. Βγάλει την πάσα Κόρογλου. Στα δευτερόλεπτα ζήτησε ο Ζαβέζος μέσα στη ρακέτα. Δεν την πήρε. Ωραία πάσα ο Πανταζής, θα την πάρει μέσα στη ρακέτα, αλλά θα σχίσει πάρει το σκόρι πάνω από τον ίδιο. Θα μετρούσε, αν έμπαινε, θα αρχιστεί σε δύο βολές. Ο ψηλός των Σικάριος. Άστοχο στην πρώτη βολή. Όπως και στη δεύτερη, υπάρχει η μάχη για το επιθετικό rebound του Μούμογλου, δεν θα το δεύτερη. Για δύο από τον Καϊλίδη είναι άστοχο. Τζάκης φωνάζει στον Φόρογλου να αλλάξει. Πράγμα τι αυτό κάνει. Καβέζος είναι στη δεξιά πτέρυγα, Φόρογλου στην αριστερή. Στα 10 δευτερόλεπτα Καβέζος θα βγει και θα πάρει χέρι πτέρυγα από τον Μούμογλου. Φτάει ξανά αυτό την μπάλα, δεν θα την πάρει. Στο 3 από τον Φόρογλου που πήρε την μπάλα. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Μούμογλου. Ωραία υπόγεια πάσα στον Φόρογλου. Και τώρα θα έρθει το καλάθι. Από το χώρο που πήρε την μπάλα, ναι. Θα σουτάρει κάποιος χωρίς την μπάλα, λίγο δύσκολο. Αυτόπουλος. Κάνας, Ζανδές. Σταμάτησε την τρίπλα. Τζαμψούτ είναι άσχημο τον Τιτόπουλο και τώρα σκαστή πάσα αυτή τη φορά στον Καβέζο, ο οποίος έδωσε την μπάλα. Στον χώρο του χαμόγελα. Από τον τελευταίο πρόνο αφεξέντα. Θα δες. Θέλει να αποστάρει αυτή τη φορά, έχει πάει εκεί που είχε πάνω τον Πανταζής. Φόρογλου και Πανταζής δεν κατάφεραν να τον περιορίσουν επαρκώς για να πάρουν την μπάλα. Ο σκοπός τους πρωταρχικός ήταν να μην πάρει το στούντιο, έχω την εντύπωση. Το κατάφερα. Μπάλα χάθηκε για τους φαβορίτες. Μούμογλου. Πάει πίσω του ο Πανταζής. Τζάκης. Νόλουκ πάσα στη γωνία, σου 2-3. Κάτσεν σουτ, ένα ακόμα από τον Καβέζο. 35-66, διαφορά πάνω από τους 30. Τόπλος, σκαστή πάσα στον Ζανδέ. Jump shoot, είχε πάει πολύ ψηλά για να τον κόψει. Ο Φόρογλου δεν τα κατάφερε. 37-66. Τσάκης.
είχα πάρει κάποιο σκριν στο πρώτο χρόνο, πήρε στο δεύτερο. Το Μούμογλου, ο οποίος ήταν έτοιμος να δώσει ένα ακόμα σκριν, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει στον χώρο μου. Σάκης θα περάσει εκτός στη θέση του Βασταθόπουλος μετά από αρκετή ώρα στο παρκέ. Γκάρντ βγήκε, γκάρντ μπήκε. Ζήσογλου. Πάρει το σκρίν από τον Μπολινόπουλο. Σκεδά και Ζήσογλου Ζανδέστορα. Στα 10 δευτερόλεπτα αλλάζει η κατεύθυνση. Παίρνει μέσα, βγάζει την πάση στον Ζήσογλου. Ωραία πάσα, πολύ καλό passing game. Τελικός αποδέκτης ο Καραγκάνος, ο οποίος στόχισε. Παπασταθόπουλος. Γκαβέζος. Ωραία πάσα στο Μούμογλου, θα ήταν ανέβγαινε, αλλά δεν βγήκε. Ήταν το χορόγλου. Υπάρχει μία ακόμα προαναγγελθής αλλαγή από τους Σικάριους. Σκανδάλισε, ετοιμάζεται να περάσει στη θέση κάποιου. Ζανδές. Jump shoot είναι άστοχο, η μπαλά χτύπησε πάνω στον Καρακάνα, όλα καλά. Γκαλιές από τους παίκτες, πολύ ωραία στιγμή για τον αθλητισμό. Μπαλά είναι για τους Σικάριους εκ νέου. Καλίδης. Δώσει το σκανδάλι και αυτός κατεβάσει την επίθεση για τους Σικάριους. Θα πάρει ένα σκρίν από τον Καβέζο. Δώσει τώρα την μπάλα στους διατρείς από την κορυφή ο Καβέζος και αυτό μέσα. 37-69. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία από τον Καβέζο απόψε. Και απόψε. Εντυπωσιακό το ποσοστό των τριπόντων για τους Σικάριους, έχουν 10 στα 18, έναντι 2 στα 7 για τους φαβορίτες. Λάθος του Μόγλου και τώρα ο Ζανδές θέλει να τρέξει. Θα συγκριτήσει την μπάλα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Την τελευταία φορά που οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ήταν για την έκτη αγωνιστική, είχαν επικρατήσει Σικάριος με 99-64. Για τρεις είναι άστοχο από τον του Airball. Επίσης πάρα πολύ λίγα λάθη για τις δύο ομάδες. 3 για φαβορίτες, 6 για Σικάριος. Μετά από πάνω από 25 λεπτά αγωνιστικά. 2-2. Ταχύτατα, πάρα πολύ ένα αέριο χώρο κάλυψε και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Ο Πασχαλίδης. 2 ακόμα πόντι στο ανοιχτό γήπεδο. Ζανδές στο δοκάρι εντός εισαγωγικών. Μπάλα μετά το τρίποντο από τη γωνία. Για τρεις από τον Καβέζο. Προσφάω για τρεις βολές από τον Ζανδέ. Έχει το ποσοστό του βολίου ο Καβέζος. 6 στις 10 για Σικάριους τώρα. Εύστοχος και στη δεύτερη. Εύστοχος και στην τρίτη. Εβδομήντα τέσσερα. Ο Σόπουλος έδωσε στον Κεσίσογλου. Αυτό στην κορυφή στα 11 δευτερόλεπτα. Θα πάρει το screen στα 10 από τον Καρακάνα. Πάει να βγάλει το pick and roll, δεν το κατάφερε. Μούμογλου. Μέσα θα βγάλει μάχη του σκανδάλι. Καλό passing game. Βγάζει ελεύθερο από τον Καβέζο, ο οποίος θα στόχισε αυτή τη φορά. Μάχη για το επιθετικό rebound, παραλίγο να πάρει, να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία ο σκανδάλις, δεν το κατάφερε. Υπάρχει αμυντικό rebound και foul. Δεν θα επαναφέρει. Θα πάει χαμηλά. Θα γυρίσει, θα κοπεί εντυπωσιακά. Εσύ στο βλέπω και τώρα Καβέζος, παλιά του τεχνικό σκηνο.
Ένας ακόμα εφηλιδιασμός μετά από μία ακόμα πάσα του Μουμόγλου. Έχει βγει πάρα πολλές φορές αυτό το play. Θα χαθεί η μπάλα για μία ακόμα φορά. Τώρα... Έχει ένα ακόμα καλάθι. Από τον Πασχαλίδη. Σκανδάλης έβγαλε την μπάσα αυτή τη φορά. 39-78. Μέσα θα βρει την μπάλα μόνο στο ταμπλό τελικά ο Τικτόπουλος. Υπάρχει ένα αντιληφθέ time out από τον Μιχαηλίδη, τώρα το παρτί. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τα τελευταία 2:35 της τρίτης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για την συνέχεια του παιχνιδιού. 2:29 μένουν για το τέλος, σκάριος έχουν την κατοχή. Χαλίδης. Θα πάρει την μπάλα για τρεις, είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη με τον Πάο, θα βγάλει τον Πάο στο Ζαμπέ. Υπάρχει φάουλ από τον Πασχαλίδη αυτή τη φορά. Αντές. Ξαναπάρει την μπάλα. Και από τα ελεύθερα θα λαβεί το Σουτιατρής. Χαϊλίδης. Ξανάζει Αντές στα 8 δευτερόλεπτα. Μέχρι μέσα, παραλίγο να κοπεί από τον Μοροσταθόπουλο. Τον νίκησε. 41-78. Σουτιατρής. Αρκετά δραστήρια στο φουτμπολ παιχνίδι του. Μεταλαχάθηκε για τους σκάρες αυτή τη φορά. Χαϊδίδης. Και εσύ στο βλου. Αλλά θα πάει τελικά, θα φτάσει στον τελικό της αποδέκτη. Στην Ιδιάτη, αυτός αστόχησε όμως. Μόγλου. Κόρογλου. Στην γωνία ελεύθερος ο Σαφόπουλος. Τώρα θα πάρει την μπάλα, πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει ξανά έξω. Για τρεις σκανδάλι είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το rebound, δεν τα κατάφερε ο Σχαλίδης. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Σχαλίδης θα κάνει ωραία reverse. Έχει το σκανδάλι απέναντί του. Ζανδέζες θα πάρει την μπάλα, έκλωψε η πιο μπροστά. Και έδωσε την μπάλα στο ανοιχτό γήπεδο ο Παπασταθόπουλος. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ που έχει χρεώσει ο ρεφ υπέρ του σκανδάλι. Χρεώθηκε στο Χαϊλίδη. Έστωχο στην πρώτη βολή ο σκανδάλις. Υπάρχει στη δεύτερη, υπάρχει τριπτόρι πάνω από τον Μουμόγλου. Και από το τρίποντο του για τρεις από την γωνία είναι εύστοχος, από την αριστερή γωνία. Μία ακόμα φορά double score, 41-82. Μιχαηλίδης, Ζανδές. Για τρεις δεν μπορεί να απαντήσει, Μουμόγλου το rebound. Είχε σκοπό να βγάλει μακρινή πάσα για μία ακόμα φορά, αλλά δεν την έβγαλε. Τον Πασχαλίδη, ο οποίος είχε ξεχυτήσει από το γήπεδο αυτή τη φορά, 7 δευτερόλεπτα. Φάουλ που έκανε ο Κεσίσογλου στον Κόρογλου. Κονταραρίστηκαν τα 2-3 τα τεσσάρια. Είχαν φάουλ να δώσουν οι φαβορίτες. 4-2 τώρα. Μια λάθος πάσα δεν θα φτάσει στον Μουμόγλου. 3 δευτερόλεπτα. Μετά θα βγει εκτός από λάθος πάσα του Πολυνόπουλου στον Κεσίσογλου. Έτσι θα ολοκληρωθούν τα 30 αγωνιστικά λεπτά. 41-82. Μείνετε μαζί μας για την τελευταία ενιαία περίοδο. Επιστροφή στη Sonic Arena για τα τελευταία ενιαία 10 αγωνιστικά λεπτά. Η πρώτη κατοχή είναι για τους Σικάριους, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά με 41 πόντους. Στο 41-82 υπάρχει double score, ένα ακόμα στη Sonic Arena. Έχουμε δει αρκετά. Διανύουμε ένα ακόμα. Θα πάει τελικά στον Καβέζα, αλλά θα υπάρχει φάουλ.
Φέτος φαίνεται να έχει χτυπήσει λίγο το δεξί του πόδι, ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Στη θέση του θα περάσει ο Παπασταθόπουλος. Τέσσερα δευτερόλεπτα για Σκάριος. Τσάκης. Βαζής. Τσάκης σου για τρεις, είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound. Σίσογλου πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει την πάσα εκεί που νόμιζε ότι θα ήταν ο Μιχαηλίδης. Εκεί που ήταν βασικά ο Μιχαηλίδης, αλλά ήταν πιο ψηλή η πάσα από ό,τι θα έπρεπε. Για να τη συγκρατήσει ο δεύτερος πρώην αφιθέντας. Χορόγλου. Μέσα, καλάθι και φάουλ. Άστοχος στη βολή, δεν θα έρθει το ένιζο τρίποντο. 41-84 παραμένει. Για τρεις είναι άστοχο από τη γωνία. Τώρα μία ακόμα μέχρι πάσα ο Μούμογλου αυτή τη φορά. Τελειώσει τη φάση, όντως αυτός ο τελικός αποδέκτης αυτής. Προηγουμένως στόχησε από τη γωνία σε τρίποντο Μικιάτης. Jump shoot με πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι εύστοχο από τον Πολυνόπουλο. 43-86. Είναι ήδη δύο φάουλ στην τέταρτη περίοδο οι φαβορίτες. Αλλά θα χαθεί, Ζαμπδές, Χαϊλίδης τρέχει. Αλλά δεν πάει για το κόψιμο σε πρώτη φάση ο Κωνσταθόπουλος. Κάπως φοβισμένο ο Μιχαηλίδης άφησε την μπάλα στο καλάθι, αλλά οι δύο πόντοι ήρθαν σε δεύτερο χρόνο. Από τον Ζαμπέ. Λίγο να... Η μπάλα πήγα να πω και χάθηκε. Μου παίκτες κάτω, όλα καλά, σηκώθηκε και ο Πανταζής. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Πάρει το screen στα 17 δευτερόλεπτα. Από τον Πολυνόπουλο θα γυρίσει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, δεν τα κατάφερε. Τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά δεν θα πάρει την μπάλα από τον Μούμογλου ο Χορόγλου. Ο Μούμογλου θα δώσει τώρα στο Μιτσάκι. Είναι άστοχος αυτός, ένα jump shoot. Χαϊλίδης. Στο Ζανδές, για τρεις από τη γωνία. Έρβολα από τον Κεσίσογλου. Κάτσε φάουλ από τον Πανταζή. Μητιάτης θα εκτελέσει δύο βολές. Τώρα έχει πάει πάλι στους 41 πόντους. Από το 41-82 στο 45-86 και τώρα στο 46-86. Και στη δεύτερη, 47-86, διαφορά κάτω από το 40. Τσάκης. Πάει το screen από τον Πανταζή, αυτός διχίζεται με στεριγέτα, δεν θα πάει την μπάλα. Μούμογλου. Πολύ αποφασιστικά κάνει τη reverse και δίνει ξανά στον Μούμογλου. Ο Παπασταθόπουλος, ο γιατρής, είναι εύστοχο από τη γωνία. Και από τη γωνία, από την αριστερή πτέρυγα, πιο σωστά. Το αριστερό φτερό, ας πούμε. 47-89. Τσαμψουτ άστοχο από το Μικιάτη και τώρα θα βγει μία ακόμα πάσα. Ο Κωνσταθόπουλος θα βγάλει στον Χόρογλου. Ένα play που το έχουμε δει πάρα πολλές φορές απόψε. Μικιάτης συγκρατεί την μπάλα από τον Μούμογλου. Πάει μέχρι μέσα, έκανε μία προσπίση, θα πασάρει, άφησε μόνος του την μπάλα στο καλάθι. Δεν έδωσε τελικά την μπάλα στον Ζαμπέ.
σε 3 στην κίνηση είναι άστοχο πολύ γρήγορα από το Μιτσάκι. Σε ένα σούτ που στήριξε NBA στο πόσο γρήγορα πάρθηκε και το γεγονός ότι ήταν στην κίνηση. Jump shoot, άστοχο της φορά, έχει βρεθεί ελεύθερος Μιχαλίδης αλλά στόχισε. Ο Παπασταθόπουλος, Σφορόγλου. Φανταζής. Μητσάκης, ξανά Μουμούγλου, σούτ για 3, είναι εύστοχος και πάλι back-to-back τρίποντα από το Μουμούγλου από παρόμοια θέση. 49-94. Μιχαηλίδης, ωραία πάσα στο Ζανδέα, ο οποίος θα κερδίσει δύο φάουλ. Δύο βολές, όχι δύο φάουλ. Τουλάχιστον όχι σε αυτή τη φάση, μπορεί να κερδίσει και άλλο φάουλ μετά και να γίνουν δύο. Δεν το σώζω με τίποτα. Όπως και να έχει θα εκτελεστούν δύο βολές. Άστοχος την πρώτη ο Ζανδές. Έστοχος στη δεύτερη, 50-94. Δέμιση λεπτό για το τέλος, 2-2 τα ομαδικά. Πάει τα σκηνή από τον Πανταζή. Φορόγλου, δώσε ωραία την μπάλα, υπάρχει φάουλ για δύο βολές. Βγήκε το play, το pick and roll. Δεν τον έχει χτυπήσει στο πρόσωπο ο Πανταζής, θα σας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Και στη Σόγλου τα λέει με αυτό, να αγκαλιάζονται οι δύο παίκτες. Ωραία στιγμή για τον αθλητισμό, μία ακόμα. Στη μύτη, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ένας μικρός τραυματισμός. Έτσι το πιστεύω ότι ο Πανταζής δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή, οπότε θεωρητικά τα πράγματα είναι καλά, χαιρόμαστε γι' αυτό. Έστωχος και στη δεύτερη, μετά από μια μικρή περιπέτεια, θέλει την μπάλα την περιπέτειά της, πού και πού. 50-96. Πιτόπουλος. Με αποφασιστικά πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, αλλά δεν θα ευστοχίσει η μυδιά της. Ο Παπασταθόπουλος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα ο Πασχαλίδης. Τελευταίο πεντάλεπτο στην τέταρτη περίοδο. Παπασταθόπουλος, jump shoot, δεν θα δικαιώσει το Ζανδέ. Μετά από μια προσποίηση το σκέφτηκε, πήγε μέσα, ξανασκέφτηκε αλλά στόχισε. Χρυσόγλου, σκαστή πάσα, λιγότερη δύναμη από ότι προειδέαζε η κίνηση του Παπασταθόπουλου. Στην γωνιά, στους για 3, με εύστοχο αυτή τη φορά. Από το Φόρογλου θέλουν έναν ακόμα πόντο για την κατοστάρα στον ελληνικό του Σικάριος, 50-99. Αν θα πάει μέσα, θα στοχίσει η μυδιά της, πήρε μια πολύ ωραία πάσα, αλλά δεν κατάφερε το κατατέψει assist. Η πάσα πάει μέχρι μέσα, κόβεται εντυπωσιακά, χωρίς φάουλ σε πρώτο χρόνο, αλλά με φάουλ σε δεύτερο. Ο Πασχαλίδης. 4 λεπτά για το τέλος. Άστοχος στην πρώτη βολή. Βασανιστικά βγήκε εκτός μπάλα. 90-99 παραμένει. Αυτοκοστές στη δεύτερη δεν θα έρθει το double score για μία ακόμα φορά. Συνεπώς και η κατοστάρα για πρώτη, σε πρώτη φάση. Σε πρώτη φάση από όταν το ανέφερα. Τσιζόγλου. Θα μέχρι μέσα έχει βρει τείχος. Στην Τικτόπουλο σκαστή πάσα θα γυρίσει και θα ευστοχίσει ωραία. Ο Καραγκάνας. Όπως και δεν γύρισε και τόσο πολύ, όπως και να έχει, ήρθαν οι δύο πόντοι. Φορόγλου. Παπασταθόπουλος για 3 είναι άστοχος, υπάρχει rebound από τον Χρυσόγλου. Σε πιο χαμηλό τέμπο η επίθεση των προπονητών. Ωραία πάσα στην κίνηση, δεν καταφέρνει να συγκρατήσει σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο καταφέρνει ο Μιλιάτης και... Ούτε τάπα δεν μπορείς να κάνεις.
Άφησε την μπάλα στο καλάθι, όμορφη φάση. 54-99. Έχουν ένα μικρό σετ, 4-0 τώρα οι φαβορίτες. Ο Χρυσανθόπουλος. Χορόγλου για 3, είναι εύστοχος. 54-102. Διατρίζαν, δεν πήρε ωραία την πάσα από τον Δικτόπουλο. Είναι άστοχος και τώρα μία ακόμα μακρινή πάσα. Πολύ ρίψο κίνδυνη, κατάφερε για μία ακόμα φορά να συγκρατήσει ο Παπασταθόπουλος. Την πάσα που του έδωσε ο Φόρογλου αυτή τη φορά. 54-104, παρά στους 50. Μέχρι μέσα θα φτωχίσει ο Μιλιάτης. Μέχρι μέσα θα καταφέρει να κερδίσει τη ρακέτα για μία φορά ακόμα και συνεπώς να σκοράρει 2 ακόμα πόντους ο Πασχαλίδης. Θα λίγο να χαθεί η μπάλα και θα χαθεί τελικά από τον Φανταζή. Ο Μασαθόπουλος, για 3 από εκεί που ευστόχησε προηγουμένως, θα ευστοχίσει και τώρα ο Φόρογλου. 54-109. Λέγαμε πριν για περιπέτεια της μπάλας, αυτή κι αν ήταν περιπέτεια. 54-109. 100 δευτερόλεπτα για το τέλος. Για 3 της Χρυσόγλου βρέθηκε ελεύθερος, είναι άστοχος. Φανταζής. Σταθόπουλος. Φορόγλου. Για 3 από την γωνία, είναι άστοχο από τον Πασχαλίδη πρωτίστως, αλλά την μπάλα έχει πέσει μέσα στο καλάθι για μία ακόμα φορά. Πασχαλίδης κλέψει μία ακόμα μπάλα και παραλίγο το κάρφωμα από τον Φόρογλου. 54-104. Τον 14. Διορθώνω. Πολλά τεσσάρια, 4 φάουλ έχουν και οι φαβορίτες. Δεν φύγω να μπερδευτώ. Ζητώ την κατανόησή σας. Όπως ζήτησε την μπάλα και την πήρε πολύ ωραία ο Βιδιάτης, κατάφερε να πετύχει 2 πόντους. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της τέταρτης περίοδου, στην εποχή της αναμέτρησης. Ωραία πάσα, έχει βρεθεί ελεύθερος ο Φόρογλου, αρμοδοτήμησε την μπάλα. Και πάει στη γωνία εκεί που είναι ο Σκανδάλης ελεύθερος και ευστοχή για 3, 96-117. Σίσογλου. Τρίπλες, πάει μέσα, μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Σκαλίδης υπάρχει, θα υπάρξει τζάμπολ. Υπάρχει προαναγγελθέν time out από τον Γκαμβέζο. Υπάρχει τζάμπολ και οι μπάλες για τις φαβορίτες. 30 δευτερόλεπτα ακριβώς για το τέλος. Εσείς ο Γκλου. Κοιτάει την μπάλα, θα την πάρει τελικά ο Μιδιάτης, κατάφερε να κερδίσει τη ρακέτα. Τελευταία 24 δευτερόλεπτα, όλα για τους Σουκάριους, για να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο fan shot ή αν αυτό θα είναι το τελικό σκορ στο 58-117. Κρατεί την μπάλα ο Παπασταθόπουλος. Είναι στο ρεφ, αυτός συγκρατεί. Στο διατρής, αν ευστοχούσε δεν ξέρω. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση της γραμματείας. Τελικό σκορ είναι το 58-117, σε ένα παιχνίδι που κατάφεραν οι Σουκάριους από νωρίς να χτίσουν το ρυθμό τους. Οι φαβορίτες κατάφεραν να βάλουν 20 πόντους στους Σουκάριους στην πρώτη περίοδο, κατάφεραν να κάνουν keep up με τον ρυθμό κάπως. Έκτοτε ο δικός τους στο σκοράρισμα έπεσε και δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τους Σουκάριους, οι οποίοι έβγαλαν πάρα πολλούς πάρα πολύ ωραίους αυτοματισμούς στην επίθεση. Το πιο απλό, το πιο όχι απλό, καθόλου απλό, το πιο σύνηθες κάποιος παίκτης να παίρνει την μπάλα και κάποιος άλλος να ξεχύνεται στο ανοιχτό γήπεδο και με μια baseball πάσα να βρίσκονται δύο πόντι. Βλέπουμε πάρα πολύ σε αυτό, κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση. Εμείς είπαμε ό,τι είχαμε να πούμε τόσο εμείς όσο και οι ομάδες πιο σημαντικά. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό από τη διοργανώτρια αρχή, πρώτα απ' όλα από τους παίκτες, από τους διαιτητές, από τη γραμματεία. Ευχές για όμως συνέχεια να ευχαριστήσουμε και τον χορηγό της κατηγορίας, την Betson,
ευχαριστώ όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να ακολουθείτε το όνειρά σας. Να είστε καλά, γεια σας.